Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την κυστική ίνωση ή αλλιώς την ινοκυστική νόσο. Είναι το πιο διαδεδομένο κληρονομικό νόσημα στη Λευκή Φυλή. Αφορά μία γέννηση στις 2.500 περίπου και στην Ελλάδα το ποσοστό των φορέων είναι στο 4-5%. Πρόκειται για μία μετάλλαξη που συμβαίνει στο 7ο χρωμόσωμα και στην Ελλάδα θα πρέπει να τονίσουμε ότι παρόλο που το προσδόκιμο ζωής είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με άλλες χώρες στον κόσμο, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ μεγάλες προσπάθειες και έρευνες και αυτό έχει αλλάξει αρκετά. Η διάγνωση της πάθησης αυτής γίνεται τον πρώτο χρόνο ζωής του μωρού, του παιδιού, εκτός σε κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να γίνει και λίγο αργότερα, αλλά στην αρχή της παιδικής ζωής. Συνήθως γίνεται αντιληπτή με τα εξής συμπτώματα: επίμονο βήχα, δύσπνοια, σύρυγμο, λέπτυνση των οστών, συγκεκριμένη εμφάνιση και όψη των νυχιών, και αυτό οφείλεται συνήθως στην κακή απορρόφηση ορισμένων τροφών και κυρίως της βιταμίνης D, καθώς επίσης και πάρα πολύ εύκολη κόπωση. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι η πολύ αλμυρή γεύση που υπάρχει στον υδρότα. Και γι' αυτό μία από τις εξετάσεις που γίνονται για τη διάγνωση της νόσου αυτής είναι και η εξέταση του υδρότα. Επιπλέον γίνεται γενετική εξέταση, αφότου βέβαια έχει γεννηθεί το μωρό, αλλά και ο προγεννητικός έλεγχος, ο οποίος είναι βέβαια απαραίτητος, όπως γνωρίζουμε όλοι, σε κάθε κύηση. Στόχος της φυσικοθεραπείας στην ινοκυστική νόσο είναι η διατήρηση και η βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας. Και αυτό πώς επιτυγχάνεται? Επιτυγχάνεται με την απόχρεμση και την παροχέτευση όλων των νεκρήσεων από τους πνεύμονες και τις αναπνευστικές οδούς, καθώς επίσης και με την ενδυνάμωση των εισπνευστικών αλλά και εκπνευστικών μυών. Θα πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι το θεραπευτικό πρόγραμμα και ειδικά στα παιδιά πρέπει να γίνεται σε καθημερινή βάση 2-3 φορές την ημέρα. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι για κάποιον θεραπευτή αυτό δεν είναι και πολύ εύκολο. Επομένως, και ο θεραπευτής αλλά και ο θεράπων ιατρός δίνει τις απαραίτητες οδηγίες στους γονείς για να εκτελούν αυτό το πρόγραμμα στο σπίτι. Στους ενήλικες, που υπάρχει η συνεργασία βέβαια και κατανόηση όλων των παραγόντων και των πιθανοτήτων, πρέπει να γίνεται 2-3 φορές την εβδομάδα, από μία φορά, και τις ημέρες που ο θεραπευτής δεν είναι μαζί με τον ασθενή, θα πρέπει και ο ίδιος ο ασθενής να εκτελεί ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα. Πέρα από τα εισπνεώμενα φάρμακα και τη φαρμακευτική αγωγή που δίνεται από τον γιατρό, ο θεραπευτής έχει στη διάθεσή του και ορισμένα μέσα, όπως είναι το αερόμπικα, όπως είναι το flutter και το free flow. Θα τα δείξουμε στη συνέχεια παρουσιάζοντας ένα πολύ μικρό πρόγραμμα αναπνευστικών ασκήσεων. Κύριος στόχος του θεραπευτή, όπως προείπα, είναι η καλύτερη απόχρεμση των νεκρήσεων. Αυτό, τα τελευταία χρόνια, μελέτες έχουν δείξει ότι γίνεται με το σωστό ρυθμό και τις ελεγχόμενες αναπνοές. Από τη μέχρι τώρα εμπειρία μου και προσωπική μου γνώμη σαν φυσικοθεραπεύτρια και ειδικά στο κομμάτι της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας, θα σας έλεγα ότι εξίσου σημαντικό ρόλο κατέχουν και οι τεχνικές με τα χέρια. Και αυτές ποιες είναι? Είναι οι πλήξεις και οι δονήσεις. Οι πλήξεις είναι δημιουργώντας ένα κύλο στην παλάμη μας και στα δάχτυλά μας, χωρίς να μετακινούνται τα δάχτυλά μας, ξεκινάμε ουσιαστικά να χτυπάμε πολύ ελαφρά τους πνεύμονες, την πλάτη και το μεσοθωράκιο. Η άλλη τεχνική, πολύ σημαντική, είναι οι δονήσεις. Έχουμε σε ευθεία θέση την παλάμη μας και τα δάχτυλα, πάλι δεν ανοίγουν, είναι ακίνητα και ουσιαστικά προκαλούμε μικρές δονήσεις, εντάσεις, ταλαντώσεις στην περιοχή που θέλουμε. Αλλά αυτές οι ταλαντώσεις θα πρέπει πάντα να φτάνουν μέχρι βαθιά. Και γιατί το θέλουμε αυτό? Για να το πω απλά, να ξεκολλάνε οι εκκρίσεις, να παίρνουν τον δρόμο προς τα έξω, να βύχει ο ασθενής και να γίνεται σωστή απόχρεμση. Το πρόγραμμά μας ξεκινάει από την ύπτια θέση, χρησιμοποιώντας αυτό εδώ το ειδικό μαξιλάρι με την κλίση. Αυτό είναι απαραίτητο για την αναπνευστική φυσικοθεραπεία. Τοποθετούμε το ένα μας χέρι πάνω στο θώρακα και το άλλο στο διάφραγμα. Ζητάμε αρχικά από τον ασθενή να πάρει μια βαθιά εισπνοή από τη μύτη και να βγάλει από το στόμα. Αυτό γίνεται 2-3 φορές. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της εισπνοής, βάζουμε μια ήπια αντίσταση τόσο στο θώρακα όσο και στο διάφραγμα και ζητάμε από τον ασθενή να εισπνεύσει. Εισπνέω και κατά τη διάρκεια της εκπνοής εφαρμόζουμε την ήπια δόνηση, την ταλάντωση που προείπα. Πάμε ακόμα μια φορούλα, βαθιά εισπνοή, βάζω αντίσταση, εκπνέω και πιέζω ελαφρά προς τα μέσα. Στη συνέχεια, δημιουργώντας αυτό το κύλο που σας είπα στα χέρια μας και χωρίς να χτυπάμε τον ασθενή δυνατά, θέλουμε να γίνεται αυτή εδώ η κίνηση. Εναλλάξ τα χέρια μας και στο πλάι και μπροστά στο θώρακα και από τις δύο πλευρές.
και έπειτα εφαρμόζουμε την τεχνική των δονήσεων. Επαναλαμβάνουμε περίπου για 10 φορές την κάθε τεχνική και από τις δύο πλευρές και ζητάμε από τον ασθενή πάλι να πάρει βαθιά εισπνοή από τη μύτη, βάζοντας ήπια αντίσταση, εκπνέω από το στόμα, εφαρμόζω τη δόνηση και ακόμα μία φορά εισπνέω από τη μύτη και βγάζω από το στόμα. Στη συνέχεια τοποθετούμε τα χέρια μας στο πλάι και ζητάμε ακριβώς το ίδιο. Εισπνέω από τη μύτη και εκπνέω από το στόμα. Στην επόμενη εισπνοή από τη μύτη θέλω βαθιά και στην εκπνοή βήχω. Βήξτε. Ωραία. Κατά τη διάρκεια του βήχα πάλι εφαρμόζω τη δόνηση. Έπειτα ζητάω πάλι εισπνοή από τη μύτη και το λεγόμενο χνώτισμα. Ένα δυνατό ήχο χα. Τέλεια. Πάλι εφαρμόζω τη δόνηση. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στους ασθενείς με εινοκιστική νόσο δεν θα πρέπει το πρόγραμμα να διαρκεί πάνω από 25 λεπτά και βέβαια χρειάζονται πολλά και αρκετά διαλύματα. Ξεκουραστείτε. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα συνεχίζεται από την πρινή θέση. Πρόκειται για τις ίδιες ακριβώς τεχνικές με την ίδια συχνότητα και την ίδια διάρκεια. Ζητάμε από τον ασθενή πάλι να πάρει μία βαθιά εισπνοή από τη μύτη ενώ μέσα έχουμε τα χέρια μας στο πλάι και να εκπνεύσει από το στόμα. Πάμε ακόμα μία φορά εισπνοή από το στόμα. Ωραία και πιέζουμε εδώ με την τεχνική της δόνησης. Εισπνοή από τη μύτη ακόμα μία φορά, εκπνέω από το στόμα. Τέλεια. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε πάλι τις πλήξεις. Και βέβαια ρωτάμε πάντα τον ασθενή αν έχει κουραστεί ή αν νιώθει κάποιο άλλο σύμπτωμα. Εφαρμόζουμε και τη δόνηση. Ωραία. Και τοποθετώντας πάλι τα χέρια μας στο πλάι, ζητάμε να πάρει μία βαθιά εισπνοή από τη μύτη καθώς εμείς εφαρμόζουμε ήπια αντίσταση, να εκπνεύσει από το στόμα και να βήξει. Πάμε ακόμα μία βαθιά εισπνοή από τη μύτη, εκπνέω και κάνω το χνώτισμα. Ωραία. Ξεκουραστείτε. Ακόμα μία θέση παροχέτευσης είναι και η θέση στο πλάι. Ο ασθενής τοποθετείται σε αυτήν εδώ τη θέση πάλι με τη χρήση του ειδικού μαξιλαριού. Έχουμε πάνω τα χέρια μας και ζητάμε από τον ασθενή πάλι να πάρει βαθιά εισπνοή και εμείς να εφαρμόσουμε αντίσταση. Εισπνέω και εκπνέω. Παίρνω βαθιά εισπνοή από τη μύτη, βάζω ήπια αντίσταση, εκπνέω και ζητάω από τον ασθενή να βήξει. Πάμε ακόμα μία φορά βαθιά εισπνοή. Ωραία. Και εκπνέω κάνοντας το χνώτισμα. Τέλεια. Για να ξεκουραστεί λίγο και ο ασθενής και για να μην χάσουμε κι εμείς επαφή μαζί του, γιατί πρέπει πάντα τα χέρια μας να είναι πάνω στον ασθενή, κατά τη διάρκεια του διαλύματος μπορούμε να εφαρμόσουμε στο πλάι πολύ ήπιες πλήξεις και πολύ ήπιες δονήσεις. Κύριος στόχος μας είναι να γίνει σωστή απόχρεμση αλλά και η ενδυνάμωση των αναπνευστικών μυών μέσω της αντίστασης και της δόνησης που εφαρμόζουμε. Τέλος, μπορούμε να εφαρμόσουμε τις ίδιες τεχνικές και από την καθιστή θέση. Αυτό θα βοηθήσει πολύ και τον ασθενή να εκτελεί το πρόγραμμα και μόνος του στο σπίτι. Είμαστε στην καθιστή θέση, τοποθετούμε τα χέρια μας στο πλάι όπως και πριν. Ζητάμε και από τον ασθενή μας να βάλει εκείνο στα χέρια του. Παίρνουμε βαθιά εισπνοή από τη μύτη, βάζοντας μικρή αντίσταση, εκπνέω από το στόμα και κάνω ήπια δόνηση. Σε αυτό βέβαια θα βοηθήσει πολύ και η χρήση ενός καθρέφτη στο σπίτι για να καταλάβει ο ασθενής πόσο πρέπει και πού πρέπει να πιέζει και να κάνει τη δόνηση. Παίρνουμε βαθιά εισπνοή από τη μύτη, εκπνέω από το στόμα, βάζω αντίσταση εκεί. Τέλεια. Ακόμα μία φορούλα, εισπνοή από τη μύτη, βγάζω όλο τον αέρα και βήχω. Ακόμα μία φορούλα, βαθιά εισπνοή και κάνω το χνώτισμα. Τέλεια. Αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να εκτελείται 3 φορές περίπου την εβδομάδα από τον ίδιο τον ασθενή, με αρκετά διαλύματα. Στο οποιοδήποτε σύμπτωμα εννοείται ότι το πρόγραμμα πρέπει να σταματήσει για να ανακτήσει δυνάμεις και να ξεκουραστεί. Και όταν νιώσει ξανά έτοιμος, ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Σας ευχαριστώ πολύ.